Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Nintendo Next. Συνεχίζω με τις συνεντεύξεις των 7 καλύτερων παιχτών για την Ελλάδα στο Splatoon 2 και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Steph 2001. Γεια σας, λέγομαι Στέφανος Κεραρίτης, το παιχνίδι λέγομαι Steph 2001 και είμαι 21 χρόνου. Χαρήκαμε για την γνωριμία και σε αυτούς που μας βλέπουν. Και για πες μας Steph, πώς έμαθες για το Splatoon? Έβλεπα βίντεο από YouTubers που παίζαν Splatfest και οτιδήποτε άλλο, παίζανε Preview Room και ιστορίες. Και επίσης έβλεπα ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά και ήθελα πάρα πολύ να το παίξω. Οπότε το αγόρασα σε κάποια φάση, αλλά δυστυχώς το Test Fire δεν πρόλαβα να το παίξω. Δεν πειράζει, αλλά μετά το αγόρασα στο Splatoon 1, το Splatoon 2. Παίζω από το Μάρτιο. Από τον Οκτώβριο του 2020, οπότε τώρα έχουμε φτάσει σε σχεδόν 2 χρόνια που παίζω το παιχνίδι. Μάλιστα, μάλιστα. Και το Splatoon είναι να το έπαιζες μόνος σου ή έπαιζες και με κάποιον άλλο? Παιδιά από εδώ στο σερβερ και παίζαμε συνήθως ή Turf War ή παίζαμε Privé ή κανένα ή παίζαμε Squad. Άρα ήσουν ήδη στο σερβερ όταν έπαιζες Splatoon 1? Μάλιστα, ήμουν την αρχή. Στο σερβερ πότε μπήκες? Ήμουν από τα πρώτα μέλη του σερβερ που έγινε τον Απρίλιο του 2016. Πολύ ωραία. Και για να ρωτήσουμε συγκεκριμένα για εσένα, για το πώς παίζεις το Splatoon 2. Παίζεις competitive? Όχι, δεν παίζω competitive, αλλά παρακολουθώ τη σκηνή γενικά, το τι γίνεται. Άρα βλέπεις ας πούμε high rank άτομα. Θες να μας πεις κάποιους? Βλέπω συνήθως τον Dude ή ξέρω εγώ τον Giver ή τον Brian. Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι είναι, ας πούμε, κοιτάνε αν έρχεται κάποιος flank, το τι γίνεται γύρω του, το που πρέπει να πάει για να βοηθήσει στο να κερδίσει το παιχνίδι. Άρα βλέποντας αυτά τα άτομα, σε τι επίπεδο θεωρείς ότι έχεις φτάσει? Έχω φτάσει στο υψηλότερο rank του παιχνιδιού που είναι το X και το υψηλότερο μου power είναι 2287. Και τι όπλα χρησιμοποιείς πιο συχνά? Συνήθως χρησιμοποιώ Tri-Slosser, Luna Blaster, Splat Roller, αλλά παίζω και άλλα όπλα καμιά φορά έτσι για την πλάκα, όπως Enzap. Αλλά όπως βλέπουμε και από την εικόνα σου, το όπλο που χρησιμοποιείς πιο συχνά είναι το Luna, το οποίο αν κοιτούσε κανείς είναι πιο αδύναμο σε σχέση με το 1. Αυτό που σε ανάγκασε να παίξεις και άλλα όπλα σε έκανε καλύτερο παίχτη? Ναι, με έκανε καλύτερο παίκτη γιατί στην ουσία κάποια όπλα στο Splatoon 1 ήταν πολύ χάλια και τα βελτιώσα στο 2 και έγινε και το αντίστροφο κιόλας. Π.χ. το Tri-Slosser ήταν πολύ χάλια στο Splatoon 1 και στο Splatoon 2 το παίζουν πάρα πολύ σαν support, όπως και ατυχόν και το Splatoon Junior. Τώρα το Roller, έτσι και έτσι, έπαιζα στο Splatoon 1 το Kraken Splatoon μετά που άλλαξα όμως σε Carbon Roller Deco. Τώρα όμως το 2 παίζω το Splat Roller το σκέτο, το οποίο στο 1 ήταν χάλια γενικά. Έχοντας λοιπόν αυτή τη μεγάλη ποικιλία πλέον στο όπλο που παίζεις, πώς ορίζεις ότι θα τα πας στο τουρνουά? Θεωρώ ότι θα τερματίσω στην πρώτη τριάδα και θεωρώ ότι θα τα πάω καλά με το ζευγάρι που θα είμαι. Την καλύτερη θα τερματίσω δεύτερος. Εδώ να σημειωθεί για αυτούς που μας βλέπουν ότι ο Στεφ είναι πέμπτος στην κατάταξη, αλλά από τα άτομα που θα έρθει είναι τέταρτος. Και λες Στεφ ότι θα βγεις σε καλύτερη δεύτερος. Ποιον πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να υπερτερήσεις εναντίον του? Θα υπερτερήσω κατά κύριο λόγο του Ντεν και ίσως και του Σπαρκ, του Ιάσουνα δηλαδή, γιατί τα ζευγάρια τους θα είναι, το ζευγάρι τους δηλαδή, θα είναι πιο αδύναμο σε σύγκριση με το δικό μου. Γι' αυτό μου δίνει το πλεονέκτημα να επικεντρωθώ στον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας ή και στον αδύναμο κρίκο της αντίπαλης ομάδας, έτσι ώστε με το ζευγάρι μου να πάμε ομαδικά στον καλύτερο παίκτη του ζευγαριού και να τον βγάλουμε νοκάουτ και να προχωρήσουμε στο κάθε mode. Μάλιστα, μάλιστα. Πιστεύεις ότι θα περτερίζεις εναντίον αυτών? Ποιον φοβάσαι πιο πολύ όμως? Φοβάμαι από όλους την κατάταξη τον Ηλία, γιατί ο συγκεκριμένος παίκτης έχει πάει αρκετές φορές στο 500 στο rank και είναι άτομο που για να τον βγάλεις knockout συνήθως θέλεις τουλάχιστον 2 άτομα. Γιατί στο 1v1 είναι πάρα πολύ καλός και άμα είσαι ένα 1v1 εναντίον του ξέρεις ότι έχεις χάσει ήδη τη μονομαχία. Από τους άλλους 2 που είπες πριν? Φοβάμαι λίγο περισσότερο το Spark, δηλαδή τον Ιάσονα, γιατί είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα και καταλαβαίνει πότε πρέπει να κάνει τι. Εντάξει, βέβαια κάνει αρκετές φορές λάθη, αλλά όχι τόσο σοβαρά.
Δεν πειράζει, έχουμε καιρό μέχρι τότε να βελτιωθεί και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Και ας κλείσουμε με μια ευχή για το Splatoon 3, το οποίο θα το αγοράσεις, πιστεύω. Βεβαίως θα το αγοράσω, με pre-order. Πολύ ωραία. Και αυτό που θέλω να μας πεις για το Splatoon 3 είναι τι θα ήθελες να επιστρέψει από τα προηγούμενα παιχνίδια ή να αλλάξει. Αυτό που θέλω από το Splatoon 3 είναι να μην είναι, ας πούμε, το ίδιο χάλι οι πίστες όπως οι καινούριες που είχε το Splatoon 2 και όχι αυτές που είχαν επαναφέρει από το 1. Και γενικά θα ήθελα να δούμε κάτι, ας πούμε, να επιστρέφει από το 1 που να έχει σχέση λίγο με το 3. Ας πούμε, μια σχετική πίστα είναι η Flounder Heights, επίσης η Salisbury Rig, γιατί από ό,τι δείχνουν και στο τρέιλερ γενικά είναι μέσα πολυκατοικίες για τη Flounder και είναι σε βιομηχανίες πετρελαίου που είναι σαν τη Salisbury στο περίπου. Ωραία. Ευχαριστούμε, Στέφη, για τον χρόνο σου και τις απαντήσεις σου και περιμένουμε εσένα και αρκετούς υπόλοιπους στο τουρνά της Αθήνας. The End.